συγχωρείτε, εγώ έχω σεβασμό στους ταξιάρχους και στους αξιωματικούς και στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας παντού. Αλλά αυτή είναι η κοινωνική διαφορά, νομίζω. Και ένα πνεύμα μια μεταπολίτευση που πτώχευσε και μας αφήνει πίσω. Δεν είμαστε πατρίδι και πληβή. Τα παιδιά αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για μένα. Θα σου πω γιατί. Και όλοι οι αστυνομικοί. Πυροσβέστες και αστυνόμοι. Γιατί πρέπει να ξέρει η ελληνική κοινωνία και η κοινωνία των παιδιών της Αχαΐας ότι τα παιδιά αυτά ορκίστηκαν σε κάτι, βάζουν το πολύ τη στολή, πάνε στη δουλειά τους και δεν είναι σίγουρο το βέβαια θα γίνει στο σπίτι τους. Γι' αυτό αξίζουν το σεβασμό και την προσοχή όλων μας. Και εγώ κυρίως ήθελα να δω αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία είναι έξω στους δρόμους, περιπολούν, αστυνομεύουν. Τα παιδιά της Ρήξης Ναρκωτικών που είχαν τις επιτυχίες πρόσφατα, τα παιδιά που είναι στο λιμάνι, τα παιδιά που παλεύουν. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και θα φροντίσω τα κλήρωση, θα μαζευτούν όλοι ξανά και θα ξαναφέρω το απόγευμα του εδώ. Το απόγευμα. 600 άτομα δεν εννοείται να είναι 40 άτομα εδώ πέρα μέσα, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, ξαναλέω. Και ο κόσμος θα μάθει, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι στην κοινωνία και της Αχαΐας και παντού, μεσού της κρίσης, βάλαμε κάποιοι την αστυνομία απέναντί μας. Έτσι ήταν η μοναδική δομή η οποία κράτησε το κράτος όρθιο. Mm-hmm. Στα παιδιά όμως είναι παιδιά της οικογένειάς μας. Είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από τα σπλάχνα μας. Και εγώ δεν θέλω να διαραγεί ο κοινωνικός ιστός και η σχέση μεταξύ της κοινωνίας και της αστυνομίας. Είμαστε ένα και το αυτό. Και δεν είναι Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Είναι Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Και εγώ έτσι το εννοώ και το αντιλαμβάνομαι. Άρα λοιπόν, πάντα προσπαθούμε αντί να κλεβόμαστε και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε πόρους όπως είχαμε ενδεχομένως κάποιοι παλιότερα πριν από 10 χρόνια. Δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε τα μέσα, δεν έχουμε τις υλικοτεχνικές δομές κλπ. Με αυτά που έχουμε, όντας μαχητές της ζωής και μέσα στην κρίση, έτσι πρέπει να είμαστε και έτσι αντιλαμβάνουμε αυτή τη γενιά, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ποιο είναι αυτό? Να αστυνομεύουμε, να φροντίζουμε ώστε να υπάρχει κοινωνική ειρήνη στην πόλη και στον νομό, να φροντίζουμε έτσι ώστε κατά το δυνατόν να εξυπηρετούνται οι πολίτες, να φροντίζουμε να μην είμαστε διεκπαιρεωτικοί μέσα στους 4 τοίχους, αλλά να είμαστε έξω να μας βλέπει ο κόσμος και αυτό να γίνεται αποδοτικά, μοντέρνα και μόνιμα να βελτιώνεται. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, είμαστε εδώ πέρα για να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Ρεαλιστικά και ειλικρινώς.